Ανά πέντε μέρε όλα αλλάζουν. Όποιο κάνει το λάθο και δεν γράφει στι τιμέ ότι η τιμή είναι για 5-10 μέρες, έχει πρόβλημα. Αντιμέτωποι με υπέρογε αυξήσει σε υλικά και πρώτε ύλε είναι οι επιχειρηματίε του κατασκευαστικού κλάδου. Οι πρώτε ύλε αυτή τη στιγμή έχουμε 60% αύξηση από 40% έως 60%, το ανώτερο είναι 60%. Κάποια υλικά έχουν φτάσει στη μασίφη ξυλία και το 70%. Η εκτείναξη του κόστου ενέργεια απειλεί να βάλει μπουρλότο στα θεμέλια τη οικοδομή. Το μεγαλύτερο μα πρόβλημα είναι όταν καλούμαστε από εταιρείε, από ιδιώτε, να, να του δώσουμε μια προσφορά για να ξεκινήσουμε κάποιο έργο. Και όταν ο πελάτη καθυστερεί σε περίπου 1,5-2 μήνε, μπορεί να έχουν υποστεί και 2-3 αυξήσει στα υλικά. Δηλαδή, έχουμε αυξήσει ακόμη και 200% σε κάποια υλικά. Αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει και το επόμενο διάστημα, όταν οι περισσότερε εταιρείε και τα περισσότερα προϊόντα από αυτά που χρησιμοποιούνται στη, για την κατασκευή ε, τη οικοδομή, ε, στο κατασκευαστικό κλάδο, είναι εισαγόμενα. Οι τιμέ σε σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, τσιμέντο, ξυλία έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο. Πατάνε στη λέξη ενέργεια και λένε ότι θα ξαναβάλουν παλιεξίσεις. Από κοντά και υλικά που μπορεί να φαίνονται μικροέξοδα, όμως είναι ουσιαστικά στην οικοδομική δραστηριότητα, όπως οι πρίζες, οι διακόπτες και τα καλώδια. Το πιο συνηθισμένο καλώδιο που χρησιμοποιούμε όλοι κατά κόρον είναι το καλώδιο το 3,5. Όταν το αγοράζαμε πέρυσι, τον, στο, αρχές του Γενάρη, 0,65 συν ΦΠΑ, καθαρή αξία 0,65, έφτασε κάποια στιγμή τον Μάιο γύρω στο 1.18. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι επαγγελματίες του κλάδου, το 2021 αγοράζαν 24 ευρώ συν ΦΠΑ το κυβικό την και φέτος η τιμή έφτασε στα 32 ευρώ συν ΦΠΑ. Ένα τσουβάλι τσιμέντο κόστιζε το 2021 5 ευρώ και 40 λεπτά συν ΦΠΑ και το 2022 7 ευρώ συν ΦΠΑ ενώ τα επισκευαστικά μπετόν που κόστιζαν το 2021 11 ευρώ συμφιπιά, έφτασαν φέτος στα 17 ευρώ συμφιπιά. Το 2020 το κόστος κατασκευής στο τετραγωνικό ήταν κοινημένο, ήταν γύρω στα 800 ευρώ, τώρα έχει ξεπεράσει τα 1400 ευρώ το τετραγωνικό. Ενδεικτικές των υπέρογκων αυξήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι και οι μεταβολές που καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Εταιρεία. Τον μήνα Αύγουστο του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δίκτυ του Αυγούστου του 2021, η μεταβολή στα τούβλα ήταν 29,6%, στο σίδηρο πλυσμού 17,2%, στα παρκέτα 17,2% επίσης, στους χάλκινους αγωγούς 16,4%, ενώ στην ξυλία οικοδομών 12,1%. Όταν υπάρχει μια τέτοια αύξηση, καταλήγουμε να συζητάμε και να λέμε ότι θέλουμε μια προσφορά τη συζητάμε σήμερα, και αν δεν δοθεί σήμερα προκαταβολή για να κλείσουμε και εμεί με τη σειρά μα τα υλικά σήμερα, αύριο μπορεί κάτι να έχει αλλάξει. Εμεί δώσαμε κάτι προσφορέ πριν μία εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα το τζάμι, ο γελοπίνακα, ανέβηκε στα 20%, το οποίο είναι και εμά μέσα στι τιμέ μα. Αμέσω, αμέσω. Χάνουμε 20% από το γελοπίνακα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η, κίνηση γενικά με τις αυξήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε επιλέξει και δεν μπορούμε να κάνουμε ευκολίε στου πελάτε, διότι και εμεί την πρώτη ύλη την αγοράζουμε και είναι μετρητή, πληρώνουμε τα μεροκάματα στου υπαλλήλου μας, οπότε δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε σε ευκολίε.